Λοιπόν, το Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών, το λεγόμενο ΚΔΑΙ δηλαδή, του Δήμου Ιρακλίου, είναι ένα κρίσιμο κομμάτι στην αλυσίδα της διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι ένα εργοστάσιο το οποίο είναι αρκετά παλιό, αντιμετωπίζει διάφορα ζητήματα, αλλά το πιο άμεσο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει και όχι σήμερα, το αντιμετωπίζει ήδη από τον περασμένο χρόνο, είναι ότι η εταιρεία αξιοποίηση τη ανακύκλωση, η ελληνική εταιρεία αξιοποίηση ανακύκλωση, η οποία το διαχειρίζεται, δεν θέλει πλέον να αποτελεί μέρο τη λειτουργία του. Αυτό οφείλεται σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την κεντρική πολιτική για την διαχείριση των πόρων που αφορούν ε, στα ε, απορρίμματα. Ε, και ε, αυτή τη στιγμή η ε, η εταιρεία α, της αξιοποίησης ανακύκλωσης α, βρίσκεται α, σε οικονομικό αδιέξοδο διότι δεν δίδονται οι πόροι που θα έπρεπε ωστόσο να αποδίδονται και οι οποίοι θα μπορούσαν να προέρχονται από το περιβαλλοντικό τέλος για την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα και αυτό το οποίο εμείς επιδιώξαμε και είμαστε στον δρόμο να το επιτύχουμε

είναι να παραμείνει η εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης ως ο διαχειριστικός φορέας του Κέντρου Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου Ηρακλείου για ένα διάστημα το οποίο θα φτάσει μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους, μέχρι δηλαδή τα τέλη του 2024. Εν τω μεταξύ, εμείς σχεδιάζουμε την αναβάθμιση αυτού της μονάδας, αυτής της εγκατάστασης, αλλά εάν το παραλαμβάναμε τώρα, αυτό θα ήταν πάρα πολύ ζημιογόνο για τον Δήμο Ηρακλείου. Άρα, λοιπόν, θα έλεγα ότι κερδίζοντας τον χρόνο αυτό, μπορούμε να έχουμε και έναν πολύ καλύτερο σχεδιασμό, ο οποίος αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου πάλι σχεδιασμού για το πολύ μεγάλο ζήτημα που είναι η διαχείριση των απορριμμάτων και βεβαίως αυτό γίνεται στο πλαίσιο του ενιαίου συνδέσμου διαχείρισης των απορριμμάτων τη Κρήτη, του λεγόμενου ΕΣΔΑΚ, στον οποίο φυσικά ο Δήμος Ηρακλείου έχει κεντρικό ρόλο και ένα πολύ μεγάλο μερίδιο και, την πιο, και μια βαρύνουσα γνώμη. Αυτό είναι λοιπόν το συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται η συζήτηση και στο οποίο γίνονται και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνονται την κατάλληλη στιγμή και με την κατάλληλη αποφασιστικότητα. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια επιτυχία που μας απομακρύνει άμεσους κινδύνους και ταυτόχρονα σχεδιάζουμε εντατικά το μέλλον σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων στο Ηράκλειο.